Κυρία Αντώνια, τι είναι εκείνο που ξεχωρίζει τη δουλειά σας? Εκείνο που ξεχωρίζει τη δουλειά μου είναι τα κοσμήματα μου έχουν μια ιστορία. Είναι κοσμήματα που κινούνται και καθώς τα κοινάς μιλούν. Λένε μια ιστορία, συνήθως λένε ιστορίες αγάπης και γι' αυτό είχα σχεδιάσει την κορώνα. Είναι δύο δαχτυλίδια που έρχονται και ενώνονται. Είναι δύο άνθρωποι που γίνονται ένα. Σε αυτήν τη σχέση αγάπης πρέπει να θυμίζει ότι ήρθαμε για να νιώσουμε όμορφα. Υπάρχει μια παροιμία που λέει να έχεις τον άντρα σου σαν κορώνα στο κεφάλι. Αυτή ήταν η έμπνευση, αλλά και η γυναίκα πρέπει να νιώθει πριγκίπισσα. Και η έμπνευση ακριβώς είναι ένα κόσμημα που μπορεί είναι κορώνα, ταυτόχρονα είναι μια λυσίδα ζωής και μπαίνει μέσα στη μέση ένα δαχτυλίδι που μπορεί να είναι η βέρα σας ή να είναι το μονόπετρο. Και κάθε φορά ο τρόπος που φοριέται είναι πολύ διαφορετικός. Μπορεί να φορεθεί εξωτερικά, να βλέπουν προς τα έξω, κάπως έτσι, ή προς τα μέσα. Άρα μπορεί και μία απλή βέρα που ήδη έχει ο πελάτης μου, με τη δική μου ιδέα να το κάνω να φαίνεται πιο εντυπωσιακό. Γιατί μου αρέσει να γράφω ιστορίες μέσα από τη δουλειά μου, μέσα από τα σχέδια μου, να κάνω κοσμήματα που κινούνται. Και συμβολικά χρησιμοποιώ πάντα δύο δαχτυλίδια για να μπορώ να λέω μια ιστορία. Με την ίδια λογική, αυτό το δαχτυλίδι μπορεί να το κάνω και σε κίτρινο χρυσό, άρα είναι μια κορώνα σε κίτρινο χρυσό, που φαίνεται ολοκάθαρα, μπορεί να τη βάλεις και φαίνεται κορώνα. Γυρίζει, φαίνεται σαν απλή βέρα, ασυνήθιστη, ή σαν ενωμένη βέρα, μπαίνουν το ένα μέσα στο άλλο. Και την έχω και σε κίτρινο και σε λευκό, και τώρα την έχω κάνει και με μαύρο, και σε μαύρο, και ενώνω και γίνεται πάλι ένα. Είναι τρία διαφορετικά μοντέλα και επίσης την έχω κάνει και σε τετράγωνο για να δείξω ακριβώς ότι μπορεί μια κοπέλα να την κάνει μια βέρα μισό κίτρινο, μισό λευκό, είτε να τη φορεί να φαίνονται και τα δύο χρώματα και με την ίδια λογική την έχω κάνει και χωρίς διαμάντια και μπορεί να τη φορεί με πολύ ωραίους τρόπους. Και την βάζω στο χέρι μου να φαίνεται σαν τετράγωνο σε κίτρινο και σαν τετράγωνο σε λευκό. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Και με την ίδια λογική μπαίνει και εδώ το μονόπετρο μες στη μέση. Μου φαίνεται πολύ ασυνήθιστο. Μπορεί να φορεθεί έτσι. Και φαίνεται πολύ μοντέρνο. Και στο τετράγωνο και στο στρογγυλημένο. Η ιδέα είναι να έχεις ένα δαχτυλίδι με πολλαπλούς τρόπους και να έχει και μια ωραία ιστορία πίσω. Ότι ήρθαμε σε αυτήν τη ζωή για να παντρευτούμε, να νιώσουμε όμορφα, να νιώσουμε βασίλισσες μέσα στο γάμο και ο άντρας να είναι η κορώνα στο κεφάλι μας. Με την ίδια λογική έχω κάνει και το βραχιόλι. Είναι δύο άνθρωποι που έρχονται και ενώνονται. Άρα το βραχιόλι μου έρχεται και ενώνεται ακριβώς το ένα μέσα στο άλλο, γίνεται ένα. Και μπορεί να το βάλει η κοπέλα και σε κίτρινο χρυσό και σε λευκό χρυσό. Και ταυτόχρονα μπορεί να το βγάλει, να το βάλει και ανάποδα. Και ακριβώς για να δείξω την ιστορία μου, πως μια κορώνα, ένα σύμβολο όμορφο, δείχνει την όμορφη σχέση που θέλω να έχουν τα ζευγάρια. Μια σχέση όμορφη σαν βασιλική και η κορώνα είναι ένα σύμβολο όμορφο για το ζευγάρι. Είναι επίσης μια άλλη πρωτότυπη ιδέα ότι ο άντρας και η γυναίκα είναι δύο προσωπικότητες τελείως ξεχωριστές και γι' αυτόν έχω κάνει δύο δαχτυλίδια που έρχονται και ενώνονται για να μιλήσω για τη σχέση αγάπης, ότι ακριβώς είναι πρωτότυπη, είναι ένα δαχτυλίδι που δείχνει ότι τον άντρα πρέπει να τον έχεις να νιώθει ελεύθερος, να τον αφήνεις να πετά
σαν η μεταλλούδα. Η γυναίκα είναι σταθερή, είναι το λουλούδι της ζωής και είναι έναν κόσμο με την ακριβώς την ιδιαιτερότητα ότι μπορείς να το φορέσεις και από μόνο του και την μεταλλούδα από μόνη της. Είναι δύο τελείως καινούργια σαν ιδέα κοσμήματα και μπορεί η κοπέλα να φορεί και το ένα και το άλλο. Και ακριβώς για να λέω ότι μέσα σε αυτόν τον γάμο, μέσα σε αυτήν τη σχέση, πρέπει να νιώθει ο άντρας ελεύθερος και η γυναίκα το λουλούδι της ζωής. Και σχημάτισα μια πεταλούδα που μπορεί να φορεθεί και με πολύ παράξενο τρόπο ή προς τα έξω ή προς τα μέσα και να μπορεί να το φορέσει με πολλούς τρόπους. Γιατί η ομορφιά της ζωής είναι αυτή τα όμορφα σύμβολα που υπάρχουν στη ζωή μας, που είναι η πεταλούδα και το λουλούδι. Ένα σκολαρίκι είναι πολύ πρωτότυπο. Η κοπέλα, ανάλογα με τα ρούχα της, μπορεί να αλλάξει το χρώμα της πέτρας και με πολύ απλό τρόπο να βάλει το χρώμα της αρεσκίας της και ανάλογα με τα ρούχα της. Άρα βγαίνει το τοπάζι, μπαίνει ο όνιχας, μπορεί να μπει το ροζ που είναι ροζ quartz, ο αμέθιστος, κοράλι, τουρκουάζ, λάπις ή άσπρος όνιχας ή μαργαριτάρι. Μπορεί να βάλει και στο και το άλλο. Μπορεί να το βάλει, να το φορέσει πάνω στο φτύ και φαίνεται και πολύ διαφορετικά όταν τα βάλεις και την πέτρα προς τα έξω. Ένα δαχτυλίδι εμπνευσμένο από έναν αριθμητήρι όταν ήταν η κόρη μου μικρή, γύρω-γύρω διαμάντια, όνιχας. Είναι ένα πολύ όμορφο δαχτυλίδι που συναισθηματικά το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι κινήτη. Όπως το αριθμητήρι είναι όταν είμαστε μικροί που μετρούσαμε τους αριθμούς. Ένα δαχτυλίδι που μπορεί η κοπέλα να το φορεί τη μια μέρα με λευκό, κίτρινο με λευκό. Μιλώ για την ημέρα, ακριβώς, το μεσημέρι, μπορεί να το φορέσει και σκέτο και ότι τη νύχτα όλα τα αστέρια βγαίνουν ψηλά. Και ένα δαχτυλίδι που το έχω κάνει και σε στρογγυλεμένο και σε τετράγωνο. Και μπορεί η κοπέλα να το φορεί με δύο τρόπους, τη μια μέρα έτσι και τη μια μέρα μισό-μισό και τη νύχτα όλα τα διαμάντια βγαίνουν ψηλά. Και με την ίδια λογική το έχω κάνει και σε πράσινο και σε κίτρινο χρυσό με πέτρες που μπορεί η κοπέλα να το φορέσει από την πάνω πράσινο, από κάτω μπλε ή κόκκινο και να γίνει είτε σε λευκό και μισό-μισό ή και όλο ό,τι χρώμα. Μπορεί να είναι και όλο διαμάντια ή με χρώματα. Ένα βραχιόλι που η κοπέλα ανάλογα μπορεί να το βάλει στο χέρι της, να το φορέσει με έναν απλό τρόπο και με την ίδια λογική, το ίδιο το βραχιόλι, η κοπέλα μπορεί να το αλλάξει και να το κάνει μενταγιό. Δηλαδή, μπορεί να το φορέσει και μόνο του με έναν απλό κλιπ, να το κλείσει και να είναι τετράγωνο και το, από πάνω να το κάνει μενταγιό. Να το φορέσει με κατενούλα για το λαιμό μενταγιό. Είναι ένα πρωτότυπο και με την ίδια λογική είχα κάνει και το δαχτυλίδι αυτό. Το δαχτυλίδι που είναι δαχτυλίδια που τα φορείς είτε σε λευκό είτε σε κίτρινο με δύο πλευρές, από την άλλη πάλι με διαμάντια ή με άλλο χρώμα πέτρες, ανάλογα η κοπέλα και μόλις το ανοίξεις γίνεται βραχιόλι. Άρα η κοπέλα μπορεί να το βάλει πάνω στο βραχιόλι, να το κλείσει και να το φορέσει με πολύ απλούς τρόπους ξανά και το κλείνει με πολύ απλό τρόπο. Και το έχει είτε σε λευκό είτε σε κίτρινο. Και μπορεί να έχει μία φορά κίτρινο, την άλλη φορά να το έχει από κάτω με μαύρο, με κόκκινο, με πράσινο, με αμέθιστο, ό,τι χρώμα θέλει και σε ό,τι χρώμα μπορεί να το έχει.
Ένα κόσμημα που φοριέται από τις δύο πλευρές, είναι τέσσερις καρδίες που σχηματίζει το τετράφυλλο. Η κοπέλα μπορεί να το βάλει με πολλούς τρόπους και σκέτον κίτρινο, δηλαδή από τη μια πλευρά είναι διαμαντάκια και το φορεί και ανοιχτό και από την άλλη είναι σκέτο. Οπότε μπορείς ανάλογα με την περίπτωση να κάνεις 8 διαφορετικούς τρόπους μπορεί η κοπέλα να το φορεί. Και είναι η οικογένεια ενωμένη. Τα δύο είναι τα παιδάκια και οι γονείς. Είναι όλα με αγάπη, ένας όμορφος κύκλος ζωής. Ένα κόσμημα με τέσσερις καρδίες που συμβολίζει ένα τετράφυλλο design που μιλώ για τους δύο γονείς και τα δύο παιδάκια. Είναι ένα κόσμημα που θέλω να μιλήσω για τις σχέσεις του άντρα και της γυναίκας. Η γυναίκα είναι η οικογένεια, είναι ο κύκλος, είναι ότι πιο σημαντικό. Ο άντρας είναι τετράγωνο. Η σχέση είναι μια ισορροπία. Η οικογένεια κρατιέται από αυτήν την ισορροπία ζωής. Ο άντρας θέλουμε να νιώθουμε ότι είναι η αλυσίδα της ζωής που η γυναίκα, κάθε γυναίκα θέλει να τον κρατά και να τον οδηγά. Τον άντρα πρέπει να τον έχεις ψηλά στη ζωή σου, αλλά χωρίς τη στήριγμα και τη γυναική ανύπαρξη, μια οικογένεια δεν μπορεί να κρατηθεί. Είναι ένα κόσμημα που γίνεται για τον λαιμό. Μπορεί να η κοπέλα να το φορεί για τον λαιμό, αλλά ταυτόχρονα είναι και βραχιόλι. Η κοπέλα μπορεί να το φορέσει σαν βραχιόλι. Άρα εγώ με μια απλή κίνηση ανοίγω την καδένα και μπορώ να το φορέσω στο χέρι μου σαν βραχιόλι. Ανοίγει στο πλάι και μπορώ να το βάλω σαν βραχιόλι. Η ζωή είναι μια ισορροπία. Τα πάντα σε ένα γάμο. Είναι η γυναίκα και ο άντρας. Σε αυτόν το βραχιόλι, σε αυτό το κόσμημα, έχω κάνει αυτήν την πρωτοτυπία και μιλώ για την ισορροπία ζωής. Για ένα κόσμημα που γίνεται και βραχιόλι και κόσμο για το λαιμό. Που γίνεται και μενταγιό, μιλά για έναν άντρα και μια γυναίκα, για μια ισορροπία ζωής, για ένα κόσμημα με διαμάντια και αμέθιστο, σε 18 καράτια, που η κοπέλα μπορεί να το βάλει και για το λαιμό. Θα μην μπορώ να διακόψω. Ένα δαχτυλίδι που βγαίνει και γίνεται κόσμος για το λαιμό, με αμέθιστο, με διαμαντάκια, σε 18 καράτια, που η κοπέλα μπορεί να το φορέσει και σαν δαχτυλίδι και για κόσμο στο λαιμό. Είναι οι ισορροπίες ζωής του άντρα και της γυναίκας. Είναι το ίδιο κόσμο που το έδειξα προηγουμένως πάλι για το λαιμό και γίνεται βραχιόλι. Και το ίδιο αυτό γίνεται δαχτυλίδι. Άρα. Ένα βραχιόλι και ένα δαχτυλίδι. Είναι ένα βραχιόλι που αποτελείται από τρία δαχτυλίδια με τρία διαφορετικά χρώματα. Πράσινο, μπλε και κόκκινο και άσπρο και η κοπέλα ανάλογα μπορεί να το αλλάξει και να μπορέσει να βάλει το κόκκινο, το μπλε ή το πράσινο. Μπορεί να γίνει όλο κόκκινο, όλο μπλε ή όλο πράσινο και έτσι με μία απλή κίνηση έχει τέσσερα δαχτυλίδια και ταυτόχρονα έχει και βραχιόλι και δαχτυλίδι. Ενώνοντας τα και τα τέσσερα γίνεται αυτόματα και ένα πολύ ωραίο κολιέ για το λαιμό με όλα τα χρώματα από πέτρα. Λευκόχρυσο με διαμάντια, με ζαφύρια, με σμαράγδια και ρουμπίνια. Είναι έναν εξαιρετικό κόσμο. 18 καράτια. Ένα κόσμημα με τον ίδιο τρόπο σε λευκόχρυσο, μια ωραία καρδία που γίνεται και βραχιόλι και κόσμημα για το λαιμό. Η κοπέλα μπορεί να το βγάλει και να το φορέσει στο λαιμό. Με απλόν τρόπο το βραχιόλι βγαίνει από πάνω και γίνεται κόσμημα για το λαιμό. Άρα με μία καδενούλα περνά στο βραχιόλι και γίνεται κόσμημα για το λαιμό. Καρδία που αποτελείται από δύο δελφίνια που έρχονται και φιλούνται και σχηματίζουν πάλι καρδούλα. Είναι ό,τι πολύτιμότερο είναι το μωράκι τους. Είναι το δελφίνι και βγαίνει και γίνεται σκολαρίκι. Θα σας το δείξω και πώς με απλόν τρόπο μπορεί να βγει και να γίνει σκολαρίκι.
Είναι μια καρδιά του λαιμού που με απλόν τρόπο βγαίνει και με έναν οποιοδήποτε δικό σας σκολαρίκι μπορεί να μπει εδώ στον κύκλο και πάνω, να το φορέσει η κοπέλα σαν σκολαρίκι. Άρα το κόσμο στο λαιμό, η καρδία, έχει γίνει ήδη χωριστή, γίνεται ήδη δύο μενταγιών και ένα ζευγάρι σκολαρίκι. Το οποίο με δικό σας σκολαρίκι, δικό σας, μπορεί να το κάνετε να φοριέτε για το με πρωτότυπο τρόπο. Την ώρα μου το ενώνει, είναι ένα δαχτυλίδι με όλο την άντια, με μαγαρετάγια. Μπορεί μια μέρα να το φορήσεις με μόνο του, με μονόπετρο ή με ένα μαγαρετάρι. Άρα τη μια μέρα μπορεί να το βάλεις με εντυπωσιακό τρόπο, με μαύρα διαμάντια, με άσπρα διαμάντια και υπέροχο μαγαρετάρι. Είναι τρία δαχτυλίδια, γίνονται ένα και βγαίνει το μαγαρετάρι και μπορεί να μπει έναν ωραιότατο μονόπετρο. Άρα η κοπέλα μπορεί να το βάλει και με ένα δικό της μονόπετρο. Και αν είναι και πιο ψηλό, ακόμα καλύτερα, για να μπορέσει να το βάλει ωραία μέσα. Και είτε με μαύρα διαμάντια ή με ολόασπα, μπορεί να το βάλει και γίνεται πολύ εντυπωσιακό. Και στο πλάι φαίνεται. Αστολικό. Εντάξει, είναι μια γη. Αφαίνεται. Ένα βραχιόλι που αποτελείται από τρία βραχιόλια που μπορεί να τα βάλει η κοπέλα και από μόνα τους, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να παίξει μαζί τους. Θα τα βάλει με πάρα πολλούς τρόπους. Είναι η τριλογία της ζωής, είναι ο άντρας, η γυναίκα και το μωρό και μπορεί να το φορέσει με πάρα πολλούς όμορφους τρόπους. Και θα το βάλει να εντυπωσιάσει για μια όμορφη νύχτα. Και μπορεί να το βάλει ανοιχτό, κλειστό, πιο κλειστό. Το έχω ονομάσει η μεγάλη καρδιά είναι ο πατέρας, η μικρή είναι η γυναίκα και η πιο μικρή είναι το παιδάκι. Είναι ο πατέρας, η γυναίκα και το παιδάκι. Είναι η τριλογία της ζωής, είναι όπως ένα μωράκι γεννιέται κάτω από τους δύο γονείους, σαν σαλιγκαράκι στα πρώτα του στάδια, αλλά η αγάπη του δίνει φτερά, άρα η αγάπη του πατέρα και της μητέρας το κάνει να γίνεται πεταλούδα. Είναι ένα κόσμημα που δείχνει ακριβώς την κίνηση, μπορεί η γυναίκα να το φορέσει με πολλούς τρόπους, αλλά εξιστορεί και μια ιστορία αγάπης για δύο γονείς που αφήνουν το παιδί τους να δώσει κύκλο ζωής, να περάσει από κατηφόρες, από ανηφόρες, μέχρι να ολοκληρωθεί. Και πάντα θα είναι το στήριγμα η αγάπη του πατέρα, σαν πρώτη αγάπη είναι η μάνα και όλοι μαζί είναι ένα κόσμημα που μπορεί να το φορέσει με πάρα πολλούς τρόπους. Και η ομορφιά της ζωής είναι αυτή η διαφορετικότητα και η αρμονία των τριών. Που ταυτόχρονα μπορεί να μπει και το μονόπετρο, μπορεί να το συνδυάσει και να το βάλει μέσα σε αυτό το δαχτυλίδι, που είναι η αγάπη των τριών, που ενώνεται μαζί. Να
μπορώ να το βάλω έτσι, με έτσι τρόπο και πολλούς τρόπους. Φαίνεται. Κράτα το λίγο. Μπορώ να το δείξω και με άλλους τρόπους. Καλά, εδώ. Έναν κόσμημα που μπορεί να το φορέσει με καμιά 25 τρόπους. Κάνε το πιο αργά γιατί τώρα μου μετακινεί σε συνέχεια. Κάνει μου άλλο το φωγάς και θα το έχω ανοιχτό. Να το συνδυάσει και να το βάλει μέσα σε αυτό το δαχτυλίδι που είναι η αγάπη των τριών που ενώνεται μαζί.